Ε, σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση που κάνουμε εδώ πέρα με τους εργαζόμενους στη ΔΕΙΑ των Σερών ε, για να έχουμε μια πιο άμεση ενημέρωση για όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν εδώ πέρα τους, ε, τους εργαζόμενους αλλά και μπροστά σε αυτό το σχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί ε, όχι επίσημα, υπάρχουν ε, διαρροέ και πληροφορίε και είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα ότι δεν έχουν ε, απευθεία και σημαντική ενημέρωση οι εργαζόμενοι. Το σχέδιο που αφορά τι συγχωνεύσει των εταιριών ίδρυυση. Ε, 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 Εμεί πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια αρνητική εξέλιξη με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμή στα χέρια μα. Καταρχήν ανοίγει το δρόμο για έναν νέο γύρο εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του νερού που θα έχει επιπτώσει σε όλη την κοινωνία θα μεταφραστεί σε αυξήσεις στα τιμολόγια τη ίδρυυσης αλλά ενδεχόμενα και στο αρδευτικό νερό που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών που έχει τέτοια παραγωγική υποδομή και στον πρωτογενή ε, τομέα. Ε, ταυτόχρονα με αυτό το σχέδιο γίνεται μια προσπάθεια να συγκεντρωθεί όπως λέμε η πίτα και να διατεθούν όλα αυτά τα έργα υποδομής σε μεγάλους ομίλους οι οποίοι προφανώς θα τα κατασκευάσουν με κριτήριο το μέγιστο κέρδος το δικό τους και αντίστοιχα εμείς ως λαός, συνολικά οι εργαζόμενοι, θα τα χρυσοπληρώσουμε. Ε, να το πω έτσι πολύ σύντομα, ε, δεν απαντάει αυτό το σχέδιο στα προβλήματα τα μεγάλα που υπάρχουν στις επιχειρήσεις σύντρευσης και αποχέτευσης, στα μεγάλα ζητήματα τα οποία και εμείς συζητήσαμε σήμερα και τα στηρίζουμε ως Λαϊκή Συσπήρωση που είναι η υποστελέχωση και διεκδικούμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση συμβασιούχων. Διεκδικούμε ιεράρχηση και επιτάχυση όλων των απαραίτητων έργων για τον εξυγχρονισμό όλων των δικτύων σε όλες τις περιοχές. Διεκδικούμε μέτρα κοινωνικής πολιτικής με χαμηλότερα τιμολόγια ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες και φυσικά την κατάργηση αυτού του απαράδεκτου ΦΠΑ που υπάρχει στην ίδρυυση και στην αποχέτευση. Συνολικότερα όλα αυτά σε μια κατεύθυνση θέλετε, που εμεί θεωρούμε ότι είναι η μοναδική φιλολαϊκή και ρεαλιστική προοπτική, να κατοχυρωθεί το νερό πραγματικά ω κοινωνικό αγαθό και όχι ω ένα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα και να το διαχειρίζεται η κοινωνία, το κράτο, πανελλαδικά μέσω ενό κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού που θα διαθέτει όλου του πόρου, όλα τα απαραίτητα μέσα, όλο το απαραίτητο προσωπικό για να παρέχει φθηνό ποιοτικό νερό και άλλες υπηρεσίες σε όλο τον ελληνικό λαό.